Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πάντως άμα πας και κοπηλατώντας στη Ρόδο μπορεί να σου έρθει και πιο φτηνά. Το λέμε βασικά. Η συζήτηση του νομοσχεδίου γίνεται υπό τη σκιά των αποφάσεων της επετειακής συνόδου κορυφής για τα 75 χρόνια του υπεραλληστικού οργανισμού του ΝΑΤΟ, οι οποίες σηματοδοτούν την κλιμάκωση των υπεραλληστικών συγκρούσεων στην περιοχή και ιδιαίτερα στην Ουκρανία. Αναφερθήκαμε και πιο πριν για αυτά τα ζητήματα. Απλώς αυτό, άμα το δούμε σε συνδυασμό με την επίσημη πλέον πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μετατροπή της οικονομίας σε πολεμική οικονομία, τότε καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι πολλά από αυτά που συζητάμε τώρα μπορεί σε ένα μικρό χρονικό διάστημα να είναι μια εφιαλτική πραγματικότητα. Γιατί βεβαίως δεν είναι μόνο αν θα ξεσπάσει συνολικότερος πόλεμος με τη συμμετοχή της Ελλάδας, αλλά και αν θα επεκταθεί ο πόλεμος στη γειτονιά μας, πόσο εύκολο θα είναι αυτό το ρεκόρ, το συνεχόμενο ρεκόρ προσέλκυσης τουριστών ενώ θα καίγεται το Πελεκούδι. Και από αυτή την άποψη έτσι είναι φανερό το ερώτημα γιατί πλέον η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετατρέπεται σε πολεμική οικονομία. Βεβαίως υπάρχουν οι ανταγωνισμοί ανάμεσα στα μεγάλα υπεραλληστικά κέντρα, οι συγκρούσεις για τον έλεγχο των αγορών και των πλουτοπαραγωγικών πηγών, όμως αυτό είναι μία αιτία που προσπαθεί να συγκαλύψει την πραγματική. Και η πραγματική αιτία, αυτό που λέμε ο ελέφαντας στο δωμάτιο, είναι η τεράστια περισσόρευση κεφαλαίων. Που ό,τι και αν κάνανε το προηγούμενο διάστημα με την πράσινη μετάβαση, δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν τα τεράστια κεφάλαια τα οποία δεν επενδύονται, γιατί το ποσοστό κέρδους είναι πολύ μικρό. Και τι επέλεξαν επί της ουσίας? Επέλεξαν ως προσοδοφόρα διέξοδο για αυτά τα κεφάλαια την καταστροφή. Δηλαδή τον πόλεμο και την ανοικοδόμηση. Αυτή είναι η στρατηγική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ελληνικής κυβέρνησης. Πόλεμος, καταστροφή, ανοικοδόμηση. Επιβεβαιώντας για ακόμη μια φορά τον Μάρξ που έλεγε ότι για ποσοστό κέρδους 300% ο κεφαλαιοκράτης μπορεί να φτάσει στο μεγαλύτερο έγκλημα σε βάρος της ανθρωπότητας. Και αυτά τα βιώνουμε άμα το δούμε και στα υπόλοιπα θέματα. Η τουριστική η οικονομική δραστηριότητα είναι αποκαλυπτική, βεβαίως εμείς λέμε. Είναι αποκαλυπτική για τον ίδιο το χαρακτήρα του καπιταλιστικού συστήματος. Με όλες αυτές τις πλευρές και τις οποίες δεν μπορούμε να τις αγνοήσουμε. Και που βεβαίως μια σειρά αρνητικές πλευρές που είναι υπάρχτες και καταγράφηκαν από όλα τα κόμματα οφείλονται απλά και μόνο στη διαχειριστική αδυναμία ή στην εξυπηρέτηση κάποιων συμφερόντων που κι αυτά υπάρχουν από μεριά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, του σημερινού διαχειριστή. Αυτά δεν υπήρχαν και στον προηγούμενο διαχειριστή, στη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με τους ακροδεξιούς ΑΝΕΛ ή στην προπροηγούμενη μεταξύ Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ. Ή ακόμη και στην πιο προηγούμενη. ΠΑΣΟΚ, ΛΑΟΣ, Νέα Δημοκρατία. Και πάει λέγοντας. Αυτά τα φαινόμενα υπήρχαν και εδώ, μόνο που τώρα όσο και πάνε και οξύνονται ακόμη περισσότερο. Το λέμε αυτό γιατί ποιο είναι το πρώτο χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτής της οικονομικής δραστηριότητας, η μεγέθυνση και η συγκέντρωση της οικονομικής δραστηριότητας σε όλο και λιγότερα χέρια. Παράδειγμα, τρανό τα ξενοδοχεία. Πεντάστερα λέει ξενοδοχεία θέλετε να κάνετε. Μα τα πεντάστερα ξενοδοχεία είναι οι πρωταθλητές τα τελευταία 25 χρόνια. Όχι τώρα. Τα τελευταία 25 χρόνια. Έχω εδώ τα στοιχεία. Το 2000, τότε τα ονόμαζα ξενοδοχεία πολυτελείας. Στη χώρα μας ήταν 83. Το 2024, αυτά τα πεντάστερα ξενοδοχεία, το 2023-2024 δεν υπάρχουν ακόμη στοιχεία, είναι 792. Ρυθμός ανάπτυξης 953%. Σχεδόν δεκαπλασιαστήκανε μέσα στα 23 τελευταία χρόνια. Ενώ συνολικά ήταν όσο τα ξενοδοχεία, στη χώρα μας αυξήθηκε κατά 24%. Για φανταστείτε, όπως επίσης 565% αυξήθηκαν τα δωμάτια στα πεντάστερα ξενοδοχεία τα τελευταία 23 ετία, έναντι 42% συνολικά.
στα ξενοδοχεία. Και αυτό τι δείχνει? Ενώ τα ξενοδοχεία αυξάνουν την περιθμούν 24%, τα δωμάτια μερθούν 42%. Άρα συγκέντρωση σε όλο και λιγότερα χέρια. Και δεν μιλάμε βεβαίως γιατί όλα αυτές οι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες οι οποίες χτίζονται είναι τμήματα αλυσίδων που ελέγχονται από tour operators. Να φέρουμε ένα παράδειγμα tour operators που καθορίζει η TUI. Αυτή η πρωταθλήτρια, στο πλέγαμε έτσι, στην περιοχή μας. Τι είναι η TUI? Ένας κολοσσός. Δεν ελέγχει μόνο 400 ξενοδοχεία στην περιοχή ευρύτερα. 400 ξενοδοχεία. Και κύρια υψηλής κατηγορίας, τετράστερα και πεντάστερα. Έχει ακόμη 16 κρουαζιερόπλια που δρομολογεί στην περιοχή. Και βέβαια έναν στόλο αεροπορικό, ο οποίος εντυπωσιάζει. 130 αεροσκάφη για μικρές και μεγάλες πτήσεις. Και δεν λέμε τα υπόλοιπα, ότι έχει 12.200 ταξιδιωτικά γραφεία. Και ότι μετακινεί πάνω από 20.000 τουρίστες τη σεζόν. Αυτοί αποτελούν και τον κύριο κορμό, αλλά και την κύρια, τον κύριο προσανατολισμό. Το πού θα πάνε το ρεύμα το τουριστικό. Αυτοί οι tour operators καθορίζουν πού θα κατευθυνθούν αυτά τα εκατομμύρια τουριστών ανά τον πλανήτη. Και βεβαίως πέρα από τους tour operators είναι το βραχιολάκι που συγκεντρώνει την οικονομική δραστηριότητα μέσα στο ξενοδοχείο, το ξενοδοχείο και όχι στην ευρύτερη περιοχή, με αποτέλεσμα οι μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται δορυφορικά στα ξενοδοχεία να συσσωρεύουν απλά και μόνο χρέη τη στιγμή που τα κέρδη τα καρπώνονται οι διάφοροι tour operators και οι αλυσίδες των ξενοδοχειακών μονάδων. Δεύτερο ζήτημα, πέρα από τη συγκέντρωση σε ελάχιστες αλυσίδες της δραστηριότητας, είναι σε βάρος των εργαζόμενων. Αναφέρθηκε και ένας ομιλητής της Νέας Δημοκρατίας πριν καυτηριάζοντας την τοποθέτηση του ΚΚΕ, του Σιντιχάκη, του Μανώλη. Αν όλα ήταν καλά τα πράγματα, αν πήγαιναν τα παιδιά αυτά για να κάνουν μπάνιο και να απολαύσουν τη θάλασσα και ταυτόχρονα να παίρνουν και ένα χαρτζηλίκι, τότε δεν θα υπήρχαν οι 80.000 κενές θέσεις εργασίας. Θα υπήρχε υπερπροσφορά για να πάει κάποιος. Γιατί δεν πάνε? Γιατί οι συνθήκες εργασίας είναι ακριβώς συνθήκες εργασίας σκλαβοπάζαρου. Εδώ έχουν αναγκαστεί ακόμη και τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ακόμη και η κρατική ΕΡΤ προχθές είχε ένα ρεπορτάζ. 8 ώρες εργασία, με 2 ώρες ακόμη υπερορία, χωρίς ρεπό και χωρίς ένσημο. Και το λέγει η ίδια κρατική τηλεόραση αυτό. Καθεστώς που υπάρχει σε νησιά του Αιγαίου, και όχι μόνο του Αιγαίου, και αλλού, και σε άλλες περιοχές. Άρα λοιπόν είναι πλήρης εντατικοποίηση της εργασίας, χωρίς ωράριο, χωρίς ρεπό, χωρίς ξεκούραση, μαύρη εργασία, ο ηλικιακός ρατσισμός, ο οποίος πριτανεύει, και όχι μόνο ηλικιακός ρατσισμός, και σεξιστικός ρατσισμός. Είναι οι απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης των εργαζόμενων σε κοντέινερ και αλλού. Είναι οι ελλείψεις και η υποστελέχωση των κρατικών μηχανισμών ελέγχου των συνθήκων εργασίας. Ζάκηδος, για παράδειγμα, καταθέσαμε πρόσφατα ερώτηση. Στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας ένας μόνο υπάλληλος. Τι θα πάει να ελέγξει τη Ζάκηνθο? Στο ΙΚΑ ο ελεκτικός μηχανισμός δεν έχει, λέει, εργαζόμενους για να μπορούν να κάνουν εξωτερικούς ελέγχους. Άρα λοιπόν δεν είναι λογικό η μαύρη εργασία, η αδήλωτη εργασία, το ωράριο χωρίς τέλος, τα ατυχήματα, εγκλήματα στους χώρους δουλειάς να πολλαπλασιάζονται. Έτσι πάει η εξέλιξη των πράγματων και βεβαίως από τη στιγμή που δεν υπάρχει και ελεκτικός μηχανισμός καταλαβαίνετε ότι η ασυδοσία όλων αυτών των εργοδοτών χτυπάει κόκκινο. Και βεβαίως είναι και η μαθητεία. Αναφέρθηκε πριν πολύ αναλυτικά ο ομιλητής του ΚΚΕ, ο σύντροφος ο Νίκος ο Αμπατιέλος. Αλλά και από μια άλλη μεριά πρέπει να το δούμε, που δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Η μαθητεία ως πληρωμένη εργασία. Δηλαδή μαθητεία, κάνουν μαθητεία την πρακτική τους άσκηση σε θέση μόνιμων εργαζόμενων.
με αυτές τις αποδοχές. Και μάλιστα όχι μόνο Έλληνες σε σχολές μαθητείας, αλλά και ξένους. Θα ξεχάσουμε ότι υπάρχουν διακρατικές συμφωνίες με χώρες κύρια της Ανατολικής Ευρώπης. Θυμάμαι σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο στην Ιλία, είχα πάει προεκλογικά και μου είπαν: «Περάστε, κύριε, να μιλήσετε». Το 80% αυτό που ήταν στους εργαζόμενους ήταν Ουκρανοί, Ρώσοι και Μολδαβοί. Και μόλις ένα 20% ήταν Έλληνες. Δεν το λέω ρατσιστικά, αλλά όλο αυτό το 80% τι ήτανε? Αυτό το 80% ήταν από σχολές μαθητείας, που στον ξενοδόχο λοιπόν ήταν δωρεάν επί της ουσίας. Δωρεάν απασχόληση. Πάμε όμως και παρακάτω, στο τρίτο φαινόμενο. Γη. Η συγκέντρωση της γης όλο και λιγότερα χέρια και αλλαγή χρήση της. Γιατί γίνεται αυτή η συγκέντρωση? Γιατί βέβαια το μεγάλο κεφάλαιο επιδιώκει να επενδύσει σε κερδοφόρους τομείς. Γι' αυτό ακριβώς ο πρωτογενές τομέας, η αγροτική παραγωγική δραστηριότητα, καταστρέφεται προς όφελος των μεγάλων τουριστικών επενδύσεων. Τέταρτον, σπαταλή πόρων. Έχει τεράστιες υποδομές οι οποίες λειτουργούν από 4 έως 8 μήνες. Και τους υπόλοιπους μήνες είναι αναξιοποίητοι. Μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Δεύτερον, έχουμε αναρχία στη χωροθέτηση. Υπερσυγκέντρωση σε τουριστικούς περιορισμούς όλων αυτών των μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων. Για δες αυτή την τεράστια ανισομετρία που υπάρχει. Το 60, να το δω ακριβώς το νούμερο, για να μην λέω, το 58% των μετάστερων ξενοδοχείων, δηλαδή 460 στα 792, είναι συγκεντρωμένα σε δύο περιοχές, στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο. Να λοιπόν πώς δημιουργείται αυτή η ψαλίδα η τεράστια. Και αυτός ο υπερτουρισμός και υπεραξιοποίηση, όπως λέτε. Και βεβαίως, πέρα από όλα αυτά, είναι η αδυναμία των υποδομών. Όταν έχεις υποδομές που εξυπηρετούν 1.000, 2.000 ή 10.000 κόσμο που μένει μόνιμα στα μεγαλύτερα νησιά και ξαφνικά πρέπει να εξυπηρετείς 300 και 400.000 ημερεσίως, καταλαβαίνετε ότι δεν φτάνουν τα δίκτυα και η ίδρυυση, ούτε η αποχέτευση, ούτε η διαχείριση απορριμμάτων. Γι' αυτό ακριβώς και παρατηρούμε τα φαινόμενα που λέει τη Ζάκυνθος, για παράδειγμα. Δεν έχει πόσιμο νερό. Πριν από 10 χρόνια είχε, όχι, ούτε τότε είχε. Με αποτέλεσμα να πηγαίνουν στα εμφιαλωμένα, να καλύπτουν τις ανάγκες του και οι μόνιμοι κάτοικοι και βέβαια οι τουρίστες. Αλλά ταυτόχρονα τι έχει η έλλειψη? Ήμουνα παρόν. Βυτιοφόρα στη μεγάλη πυρκαγιά του 2017 στη Ζάκυνθο δεν είχαν νερό γιατί οι υδροφόρες πηγαίνουν να γεμίσουν τις πισίνες των ξενοδοχείων. Και αυτό ήταν επίσημη καταγγελία του διοικητή της μονάδας της πυροσβεστικής τότε στη Ζάκυνθο. Να, το κέρδος μπροστά στο περιβάλλον και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής. Και βεβαίως ο μεταφορικός φόρτος με κίνδυνο ατυχημάτων, η εμπορευματοποίηση της ιστορικής κληρονομιάς, τα περνάω πιο γρήγορα, η ακρίβεια. Η ακρίβεια. Γιατί είναι ακριβώς το εξωστρεφές μοντέλο που θέλουν τώρα τα υπόλοιπα κόμματα. Γιατί ακριβώς οι περιοχές όπου υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση τουριστικού ρεύματος απευθύνονται σε διαφορετικά βαλάντια, σε πιο υψηλά βαλάντια. Με αποτέλεσμα να είναι πολύ πιο αυξημένες οι τιμές. 30%. Πρόσφατα είχα πάει σε ένα νησί του Ιωνίου. Το πιτόγυρο 4,5 ευρώ. 30% ακριβότερα από την Αθήνα. Απλό πάλι. Και είναι και για τους μόνιμους. Για όλο το χρόνο αυτή η κατάσταση. Και που οι μόνιμοι, ο εργάτης, ο δημόσιος υπάλληλος, ο συνταξιούχος, παίρνει τα ίδια αυτά που παίρνει και ο Αθηναίος. Δεν είναι ζήτημα λοιπόν πρόκλησης για αυτά τα λαϊκά στρώματα να αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους τιμές. Όπως επίσης αναφερθήκαν και άλλοι, στην έλλειψη της στέγης, στα πανάκριβα ενίκια, στα πανάκριβα ακτοπλοϊκά εισιτήρια στο όνομα του κέρδους. Και από αυτή την άποψη είναι φανερό ότι πλέον η δυνατότητα του λαού να πάει διακοπές είναι ο όνειρος θερινής νυχτός. Και δεν είναι το τωρινό φαινόμενο. Θυμάμαι τη δεκαετία του 2000, το 50% δεν μπορούσε να κάνει πληρωμένες διακοπές. Από τότε αυτό το ποσοστό υπάρχει και αυξομειώνεται. Και αυξομειώνεται. Πληρωμένες διακοπές δεν μπορεί να κάνει. Από τότε δεν μπορούσε να κάνει, και τώρα βεβαίως μπορεί να κάνει. Με αυτές τις τιμές. Άρα λοιπόν τι έχουμε? Έχουμε μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα υπερπολιτελείας, που χτίζονται πολύ γρήγορα
Σε 5 μήνες μέσα χτίστηκαν 3-4 ξενοδοχεία στη Ζάκυνθο και δεν μπορεί το κράτος να αντιμετωπίσει την έλλειψη φοιτητικών εστιών. Αλλά έγινε όμως εμπόρευμα και πρέπει να βγάλει κέρδος και πάει στον καπιταλιστή. Και από αυτή την άποψη βεβαίως δεν μιλάμε για τα υπόλοιπα φαινόμενα της μαφίας, του οργανωμένου εγκλήματος που κατακλείζει τέτοιες περιοχές ή του εκφυλισμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Τα φαινόμενα στη Ζάκυνθο, στη Ρόδο, στο Ηράκλειο, καθημερινότητα έχουν καταντήσει πλέον. Με τα παιδιά πεταμένα στους δρόμους, σαν σακιά, που έρχονται για να κάνουν υποτίθεται τουρισμό στη χώρα μας. Από αυτή λοιπόν την άποψη λέμε εμείς καθαρά, ποιο είναι το αίτιο για όλα αυτά τα προβλήματα που καταγράφαψαν πιο πριν? Είναι κυβερνητικές αστοχίες, οι σημερινές ή οι προηγούμενες μόνο, δεν μπορούσαν να διορθωθούν? Από το 2000 έλεγε όλα αυτά τα φαινόμενα το ΚΚΕ στη θέση που είχε βγάλει για τον τουρισμό. Το 2002 μάλιστα τις είχε βγάλει τις θέσεις αυτές. Και για τη σπατάλη πόρων και για την αδυναμία εξυπηρέτησης και για την υπερεκμετάλλευση. Γιατί? Γιατί αυτός που καθορίζει την πορεία είναι το κέρδος και τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομήλων, και αυτά τα συμφέροντα υπηρετείται. Δηλαδή το χωροταξικό των συνδυασμένων τουριστικών καταλυμάτων εφεύρες της Νέας Δημοκρατίας, του Σταθάκη εφεύρες ήταν ως Υπουργό Ανάπτυξης. Ο Σταθάκης είχε βάλει ειδικό χωροταξικό για τις συνδυασμένες τουριστικές, για τα συνδυασμένα τουριστικά καταλύματα. Να λοιπόν, γιατί υπότασε τη χωροταξία, δηλαδή τον τρόπο οργάνωσης της γης, στα συμφέροντα του κάθε επενδυτή για τις συνδυασμένες τουριστικές δραστηριότητες. Άρα λοιπόν το κέρδος είναι αυτό, το καπιταλιστικό κέρδος, ο εχθρός και αυτός που οδηγεί όλα αυτά και διαμορφώνει όλα αυτά τα φαινόμενα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και για να μπορέσει ακριβώς να γίνει δικαίωμα του λαού οι διακοπές και αναψυχής, πρέπει να ξεμπερδεύουμε το καπιταλιστικό κέρδος. Άρα λοιπόν ο σοσιαλισμός είναι η μόνη διέξοδος. Ρεαλιστική και υπαρκτή, όπου επί της ουσίας θα είναι δικαίωμα και όχι εμπόρευμα τουρισμός για τον καθέναν. Και θα μπορούν όλοι να απολαμβάνουν τα πλούτη, τα φυσικά, αλλά και την πολιτιστική κληρονομία της χώρας μας. Έχοντας διασφαλισμένο αυτό το δικαίωμα, γιατί με αυτόν τον τρόπο, στο σοσιαλισμό, τι θέλουμε? Θέλουμε όχι μόνο την αναβάθμιση θέση του εργαζόμενου, αλλά και την πλήρη ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και οι ανάγκες των εργαζόμενων και του λαού είναι στο επίκεντρο της σοσιαλιστικής οικονομίας, του σοσιαλιστικού κράτους και της σοσιαλιστικής κοινωνίας. Από αυτή την άποψη είναι φανερό, κύριε Πρόεδρε, το ΚΚΕ τοποθετήθηκε πολύ αναλυτικά και ο εισηγητής του, ο σύντροφος ο Χρήστος Κατσιώτης, θα καταψηφίσει το νομοσχέδιο και τις τροπολογίες, που είναι και κάποιες από αυτές ιδιαίτερα προκλητικές, γιατί η συγκέντρωση δεν παραμένει μόνο στον χώρο των ξενοδοχείων, αλλά και σε άλλους κλάδους, όπως αυτόν με τα ταξί, όπου επιτρέπεται στις εταιρείες με ιδιωτικά αυτοκίνητα να εκτελούν μεταφορικό έργο των τουριστών από τα αεροδρόμια και όχι μόνο. Ευχαριστώ πολύ.